Με την ορκομοσύνη των 300 βουλευτών ξεκίνησε η αναρτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής. 112 είναι τα νέα πρόσωπα που ανέδειξαν οι κάλπες της 7ης Ιουλίου. Καλή δύναμη ευχήθηκε στους 300 βουλευτές της 18ης Συνόδου της Βουλής ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος μαζί με τα άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό και την ορκομοσία. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία με θρησκευτικό όργο των βουλευτών. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και ομοούσιας και αδιαίρη της Τριάδας να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, σε όλους σας και στον καθέναν χωριστά, καλή δύναμη. Ακολούθησε ο όρκος στο Κοράνι των τριών μουσουλμάνων βουλευτών και αμέσως μετέδωσαν πολιτικό όρκο όσοι βουλευτές το επιθυμούσαν. Ορκίζομαι στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού και του μόνο αυτού προφήτη, ο οποίος είναι ο Μωάμεθ, να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι. Στην έδρα της Ολομέλειας της Βουλής προέδρεψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και β' αντιπρόεδρος της προηγούμενης Συνόδου Γιώργος Βαρεμένος, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής προεδρεύει ο πρώτος στη τάξη αντιπρόεδρος της Βουλής που έχει επανεκλεγεί και είναι μέλος της νέας Βουλής. Η νέα Βουλή εκπροσωπείται από 61 γυναίκες και 6 κόμματα, ενώ 112 είναι οι νέοι βουλευτές που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά. Από τους 300 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία έχει 158 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 86, το Κίνημα Αλλαγής 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 15, η Ελληνική Λύση 10 και η ΜΕΡΑ 25 9 έδρες. Από το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν οι βουλευτές συνοδευόμενοι από τους συγγενείς τους, ενώ τα θεωρία ήταν κατάμεστα, όπως και τα έδρανα των αξιωματούχων, με την πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου να κάθεται στο πρώτο έδρανο. Είχε προηγηθεί η άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος κ. Ιερώνυμου στο γραφείο του απερχόμενου Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, ο οποίος και ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την λήξη της 17ης και την έναρξη της 18ης κοινοβουλευτικής περίοδου με βάση το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Υποδεχόμαστε σήμερα, κλείνει η 17η περίοδος της Βουλής, η οποία κράτησε σχεδόν 4 χρόνια, παραλίγο, και ξεκινάει η 18η περίοδος, μετά και την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, και η Βουλή θα είναι πάντοτε η κυβωτός και της δημοκρατίας και της σχέσης με την κοινωνία και της σχέσης μαζί σας. Η παρουσία σας πάντοτε εδώ ήταν όχι απλά πρόσδεκτη, πάρα πολύ σημαντική για μας αυτά τα χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε σε όλο το κοινοβούλιο η καρπή του να είναι πλούσιοι για όλους μας. Μετά την ορκομοσία, ο προσωρινός πρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Βαρεμένος, κάλεσε τους βουλευτές να εκλέξουν αύριο Πέμπτη τον νέο πρόεδρο του σώματος. Η πλειοψηφία έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει για τη θέση του πρόεδρου της Βουλής τον Γιαννιώτη βουλευτή Κωνσταντίνο Τασούλα, πρόσωπο που θα ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα όσα είπε στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέμπτη 18 Ιουλίου και ώρα 10:30 με αντικείμενο εργασιών του σώματος. Εκλογή Προέδρου της Βουλής σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.